Έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που αντιδρούν στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα. Μήπως και στη Γαλλία ίδιες αντιδράσεις δεν υπάρχουν για το ασφαλιστικό εδώ και καιρό. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Μα το ασφαλιστικό αφορά τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και ειδικά εδώ σε εμάς είναι γνωστό ότι η μεγαλύτερη ληστεία που έχει γίνει διαχρονικά είναι η αρπαγή στις εισφορές εργαζομένων και συνταξιούχων από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του. Περισσότερα από 108 δισεκατομμύρια έχουν αφαιρεθεί με διάφορα νομοθετικά εργαλεία και δικαιολογίες αστήριχτες, φτωχοποιώντας μαζικά εκατομμύρια ανθρώπους που μια ζωή πλήρωναν. Γι' αυτό κανείς λέξη δεν λέει. Τι να πρωτοθυμηθείς, τα αποθεματικά των ταμείων στις τράπεζες σχεδόν άτοκα όταν ο πληθωρισμός ξεπερνούσε τις 20 μονάδες, εξασφαλίζοντας τους τραπεζίτες φτηνό χρήμα για να το δανείσουν όμως πανάκριβα. Ή να παίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον τζόγο του χρηματιστηρίου για να τροφοδοτούνται με ζεστό, ρευστό χρήμα οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αλλά το μεγαλύτερο ρυφηφί ήταν το κούρεμα κατά 50%. Άρπαξαν τα μισά αποθεματικά. Στην κυριολεξία άδειασαν τα ταμεία για να έχουν μετά το άλοθη της αύξησης στα χρόνια δουλειάς μέχρι τα βαθιά γεράματα, της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, της δραστικής μείωσης της σύνταξης και να καταδικάζονται στη φτώχεια οι απόμαχοι της δουλειάς. Ένα ακόμα χτύπημα έρχεται και με το παρόν νομοσχέδιο. Αφενός μονιμοποιείται ό,τι τσάκισαν οι προηγούμενοι νόμοι στις συντάξεις και με την αναλογιστική μελέτη σήμερα συνεχίζεται το τσάκισμα σε συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές. Συγκεκριμένα, ο νόμος Βρούτσι Κατρούγκαλου, γιατί υπάρχει συνέχεια στην κυβερνητική αντιασφαλιστική επίθεση, προωθεί πρώτον την παραπέρα μείωση των συντάξεων που στο πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει. Δεύτερον, αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης που για τη νέα γενιά που θα ζει μέσα σε ανασφάλιστη και ευκαιριακή δουλειά φτάνει στα 70 χρόνια. Τρίτον, μειώνει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές προς όφελος των επιχειρηματιών. Τέταρτον, μειώνει την κρατική χρηματοδότηση που περιορίζεται στο ελάχιστο. Ουσιαστικά το κράτος σταδιακά εγκαταλείπει τη στήριξη της όποιας δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι μειώνονται περαιτέρω συντάξεις που είχαν 30 χρόνια δουλειάς και κάτω, όταν κυριαρχεί ειδικά στους νέους η μερική και προσωρινή δουλειά, πότε θα συμπληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι 30 χρόνια. Ταυτόχρονα διατηρούνται μια σειρά άλλες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου που θίγουν ακόμα και τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που είναι πραγματικά σκληρό και απάνθρωπο. Είναι προκλητικό λοιπόν να κοροϊδεύετε ξεδιάντροπα και να προπαγανδίζετε για αυξήσεις στις συντάξεις όταν στον κρατικό προϋπολογισμό οι δαπάνες είναι μειωμένες κατά 220 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώνεται το έγκλημα με την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Το μοντέλο είναι γνωστό. Των τριών πυλώνων του δικτάτορα Πινοσέτ. Αυτό θέλετε να υλοποιήσετε γιατί θέλει αυτό το κεφάλαιο. Ελκυστικό είναι για την εργοδοσία, αφού την απαλλάσσει από την υποχρέωση να επιστρέφει ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας μέσω των εισφορών για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Και μετά μας μιλάτε για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται έναν νέο κερδοφόρο τομέα για το κεφάλαιο. Είναι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τις εισφορές. Ξέρουν τι θα παίρνουν κάθε μήνα, αλλά δεν δεσμεύονται, ούτε δίνουν εγγύηση για το ύψος των συντάξεων που θα πρέπει στο μέλλον να αποδοθούν στους ασφαλισμένους.
αλλά και τα επαγγελματικά ταμεία αποτελούν μια μορφή τζόγου που στηρίζει η απαξιωμένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Αυτή είναι και η μεγάλη ανατροπή που επιχειρείται στην ασφάλιση και βεβαίως θα επηρεάσει όλους. Οι συνέπειες ορατές της μεγάλης αντιασφαλιστικής επίθεσης, αύξηση των οριών ηλικίας συνταξιοδότησης και το αποκαλείται εναρμόνιση. Και η θέσπιση συντάξιμων αποδοχών για παλιούς και νέους συνταξιούχους και εργαζόμενους που ονομάζεται αποκατάσταση της ισονομίας. Τι κοροϊδία! Ενταφιάζεται τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, τον αντιμετωπίζεται σαν ένα οικονομικό δείκτη, αδιαφορώντας και περιφρονώντας ότι ο κάθε εργαζόμενος, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, έχει δώσει τη ζωή και την υγεία του κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου. Το κεφαλαιωτικό σύστημα και η ανταποδοτικότητα είναι η βάση της λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν υπηρετούν τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους. Η ανταποδοτικότητα είναι ταυτισμένη με τις συντάξεις πείνας, την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και συγκρούεται με την απαίτηση των εργαζομένων για την κάλυψη των διευρυμένων σύγχρονων αναγκών. Με λίγα λόγια, οι όποιες κρατικές και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες τσεκουρεύονται, θα τις έχουν μόνο όσοι έχουν να πληρώσουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από το 50% των αγροτών χρωστάει εισφορές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι ανασφάλιστοι. Τώρα επανέρχονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες με την κατώτατη να είναι στα 1.452 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα είναι 1.360. Πώς λοιπόν λέτε ότι δεν αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές? Λέτε ψέματα. Και όμως, μέχρι 10.000 ευρώ καθαρό εισόδημα στην αγροτική οικογένεια, βρίσκονται σήμερα περίπου το 80% των αγροτικών οικοκυριών. Δεν μπορούν να πληρώσουν αυτές τις εισφορές, δηλαδή το ζευγάρι 2.904 ευρώ, που είναι περίπου το 30% του εισοδήματος. Και μετά λέτε ότι είναι στο απειρόβλητο οι αγρότες. Τους κοροϊδεύετε. Να γιατί είναι έκτρωμα και επικίνδυνο το νομοσχέδιό σας. Θα αυξηθούν οι ανασφάλιστοι από οικονομική αδυναμία και όχι από επιλογή. Αυτή είναι η ελευθερία που λέτε. Η ελευθερία στη φτώχεια. Να και γιατί είναι επίκαιρη, ρεαλιστική και δίκαιη η πρόταση του ΚΚΕ για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα περιλαμβάνει τα συντοαξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Θα είναι ένα κοινωνικό σύστημα για όλους που το έχουν ανάγκη.